ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Βινίσιους κερδίζει προσωρινά όμως. Το γέμισμα που έγινε, πάει να κερδίσει ο Κονέ, εδώ πάει να βγει μόνος, ευκαιρία για τον Ερμή, το σούτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Μπρούνο Μπραχίμα Κονέ χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Δημητρίου ανάμεσα από δύο περνάει, αφήνει ωραία για τον Καραγκούνη. Η μπαγιά του Καραγκούνη και φαγιά του Κονέ, η μπάλα έξω. Τέταρτο λεπτό και ήδη ο Ερμής έχει δημιουργήσει δύο φάσεις. Πιμένει, πιέζει και ο Δημητρίου που ήρθε πολύ πίσω να βοηθήσει. Βινίσιου στη σέντρα, ο Ντανίλο την κεφαλιά στο δοκάρι, η μπάλα και απομακρύνεται να είναι σύμμαχος για την ομάδα του Ερμή και την εστία του Καϊκέ. Θα έχουμε αλλαγή, Άντρια. Τελικά ο Λέμος δεν μπορεί να συνεχίσει. Να δούμε εδώ τη φάση του σου που γίνεται πάνω από τα δοκάρια. Η μπαγιά που βγήκε ο Ντανίλο έστρωσε στον Βαρέλα. Καλή προσπάθεια, η μπάλα έξω. Πάμε στην Άντρια. Κονέ γίνεται κάτοχος. Αφήνει για τον Μέιρα. Μέιρα δοκιμάζει το σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Εδώ η φάση, εκπληκτική τρίπλα πάνω στον Κονφέ. Τον Κονέ που έχουν το βάρος σήμερα για να πετύχει ο Ερμής έναν γκολ. Ο Μπρένο είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Νέο γέμισμα προς το μέρος του Κονέ, περνάει, τσιμπάει την μπάλα, θέλει να κρεμάσει εκεί τον Κίσα. Μία ακόμη τελική προσπάθεια, κοιτάξτε εδώ μένει όρθιος ο Κονέ. Με μεγάλο διασκελισμό περνάει, θέλει να το γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία για τον Πέτρο Λέμος, το σούτ την μπάλα κοντράρει, Κυριακίδης δεν μπορεί. Μαρκάρισμα και επιθετικό φάουλ που έγινε από τον Πέτρο Λέμος. Κοιτάξτε εδώ το Στέλιο Δημητρίου πως περνάει τον Παραβίκας. Το τακουνάκι που έγινε από τον Μέιρα, το σούτ του Πέτρο Λέμος. Πίσω για τον Λέμος, το σούτ του Λέμος με δυσκολία ο Κίσας. Εδώ η φάση, το δυνατό σούτ. Παραβίκα τσιμπάει για τον Οσέι, γλίστρισε ο Δημητρίου. Ο Οσέι μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει χώρο για την παγιά, την πραγματοποιεί, θα περάσει παράλληλα και κόρνερ. Το βλέπουμε εδώ, ακούμπησε λίγο Καϊκέ και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Βαρέλα για τον Μπρένο. Βαρέλα η σέντρα είναι καλή, η μπάλα περνάει από όλους. Το σούτ που γίνεται στα σώματα, νέο σούτ. Ο Καϊκέ θα μαζέψει για να ανοίξει το σκορ με τον Τσμόφς. Ξανά η φάση. Το γύρισμα του Μπρένο που έγινε. Η διπλή προσπάθεια από τον Τσμόφς. Για αυτή τη φάση δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο Αδάμος Ανδρέου. Μπρένο, η σέντρα, κεφαλιά του Δημητρίου, Κονφέ, δοκιμάζει το σούτ, θα μαζέψει ο Καϊκέ. Άλλη μία φάση, εδώ βλέπουμε ο Κονφέ με το αριστερό. Κονφέ, φάουλ του Δημητρίου και ο κύριος Θεουλή έχει την κάρτα στο χέρι για να την δείξει στο Στέγιο Δημητρίου. Πρώτη κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή του Ερμή. Ανδρέου, Βινίσιους, ωραία μπαγιά για τον Ντανίλο, το πλασέ. Ο Σιντιμπέ με προβολή θα σταματήσει τον Ντανίλο. Από τον Λανσινέτ Σιντιμπέ σε αυτή τη φάση. Ξανά εδώ κοιτάξτε, θα μιλάς ο Δημητρίου. Δημητρίου, μαρκάρισμα εδώ και φάουλ. Ξανά εδώ η φάση, πώς μάζεψε. Πρώτα δούμε αυτή την φάση. Πέτρο Λέμος, το σούτ που γίνεται έξω. Λέμος να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας. Να σκοράρει και να βρει τον τρόπο να τρυπώσει στα δίκτυα. Δούμε εδώ τη φάση με τον Οσέι, το γύρισμα, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Και όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, τους βάζει δύσκολο όπως και στην προηγούμενη φάση. Θέλει να μπει στην περιοχή, ο Ντίας τον σπρώχνει. Φωνάζουν για πέναλτι εδώ οι γηπεδούχοι, δίνει κόρνερ τελικά για την Νέα Σαλαμίνα. Εδώ ο Ντίας
Βάζει το αριστερό χέρι, σπρώχνει τον Ντανίλο, πατάει πίσω, Τσμόβς, σμπαγιάει κεφαλιά στην περιοχή, υπάρχει υπόδειξη offside. Εδώ ξανά το γέμισμα, ήταν πολύ πολύ λίγο πιο μπροστά ο Ανδρέου. Με τον Χριστοφόρο, ο οποίος βάζει ωραία το σώμα. Όπως φαίνεται εδώ βλέπουμε το φάουλ προηγουμένως που κέρδισε ο Κύπρος Χριστοφόρου από τον Μέιρα. Εδώ βλέπουμε την φάση, χτύπησε στο γόνατο σε σύγκρουση με τον Βινίσιους. Ο Θεουλή, Βαρέλα, αρκάρισμα και φάουλ από τον Κυριακίδη, ο οποίος θα δεχθεί και την κίτρινη. Εδώ ξανά το μαρκάρισμα με τον Βαρέλα, απέφτει κάτω από το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κυριακίδη. Είδαμε την προηγούμενη φάση, ίσως πολύ πολύ λίγο να ήταν εκτεθειμένος ο Κονέ. Η μπαγιά στην περιοχή και φαγιά του Ντανίλο, η μπάλα έξω. Αν και έκανε καλό άλμα, δεν έκανε. Να δούμε την φάση και ερχόμαστε ξανά κοντά σου με τον Δημητρίου. Η κεφαλιά που γίνεται 0-1 ο Κύπρου. 0-1 στο 84. Ο Ερμής σκοράρει. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Η μπαγιά από αριστερά έβαλε το σώμα πολύ έξυπνα. Χαμήλωσε το κέντρο βάρους του Θεοδόσης Κύπρου από την ωραία σέντρα, έξυπνη σέντρα του Στέλιου Δημητρίου και το πολύ πολύ καλό τελείωμα. Φάουλ που κερδίζει ο Κονφέρ. Μπρένο. Εκτελεί ο Μπρένο. Καλή εκτέλεση, μπάλα στην περιοχή. Κόρνερ. Φωνάζουν για χέρι. Εδώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Ο Ντίας πέφτοντας χτύπησε η μπάλα στο χέρι του. Δεν έβλεπε την μπάλα. Είχε πολύ κόσμο μπροστά του. Θεωρώ σωστά άφησε ο διαιτητής η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Εδώ μαρκάρισμα του Αντιόλο. Ο Αντιόλο εδώ. Μπαραβίκας. Το γέμισμα. Κακέ, άστοχη έξοδος. Ευκαιρία εδώ ο Αντιόλο. Άστοχη έξοδο του Κακέ. Κοιτάξτε εδώ. Δεν βρίσκει μπάλα ο Αντιόλο. Προσπαθεί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.